Είναι το θέμα που έχουμε υποκατασκευή τώρα και κάτι τελειωτικά. Τώρα αναγκαστικά έχουμε πρόσθετα κρεβάτια. Μια ξένα λοιπόν να το ξαναδούμε. Έτσι. Για να το πιάσω. Λοιπόν, έχουμε ένα τμήμα βραχιάς νοσηλείας. Ένα τμήμα ενδιάμεσης νοσηλείας που αυτή τη στιγμή λειτουργεί και σαν οξέων. Και έχετε και στο μυαλό ένα τμήμα οξέων. Μονάδα οξέων, ναι. Θα τη δούμε. Θα γίνει κατανάλωση. Αυτός είναι ο τέλειος συνδυασμός. Αυτό, ναι. Αυτό είναι ο τέλειος συνδυασμός. Σημαίνει ότι αυτό που το σχεδίασε αυτό εδώ ήταν σόφρον και ήξερε τι έκανε. Αυτό, δηλαδή το τμήμα ενδιάμεσης νοσηλείας, είναι αυτό το οποίο λείπει στη χώρα. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Είναι αυτό το οποίο θα προετοιμάσει τα περιστατικά για να δούμε πού θα πάμε. Κύριε Υπουργέ, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Τρίπολης, του Γενικού Πανεργατικού Νοσοκομείου, έχετε περιοδεύσει σήμερα από το πρωί, έχετε διαπιστώσει κάποια πράγματα, έχετε ακούσει τις ανάγκες. Σας ακούσαμε ικανοποιημένο από την δομή. Δύο λόγια. Νομίζω ότι πραγματικά είναι μια πρότυπη δομή. Πρότυπη δομή σίγουρα από πλευράς κατασκευής. Μία από τις καλύτερες που διαθέτει η χώρα. Αλλά πρότυπη δομή και από πλευρά λειτουργία του τμήματος ενηλίκων και του τμήματος παιδών και εφήβων, το οποίο δυστυχώς ακόμη δεν έχει νοσηλευτική λειτουργία. Κάτι που θα προσπαθήσουμε άμεσα τώρα και μέσα στα πλαίσια των καινούριων προσλήψεων και του νέου πλαισίου το οποίο αναπτύσσεται όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις των ιατρών του ΕΣΥ, θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε. Όχι απλώς υπεσχέθηκα, αλλά είναι υποχρέωσή μου να βοηθήσω τη λειτουργία αυτού του πρότυπου τμήματος να την επαυξήσουμε και να την τελειοποιήσουμε έτυπλα. Είναι εξαιρετική και νομίζω ότι θα μπορέσει να αποτελέσει κόμβο παροχής τρίτο βάθμα, δηλαδή εξαιρετικά εξειδικευμένων υπηρεσιών σε όλη την Μπορόγωνο. Χρειάζεται βεβαίως αύξηση των ρεκόρσους, χρειάζεται βεβαίως περισσότερη προσπάθεια από πλευράς της δικής σου και του Υπουργείου, κάτι το οποίο υπόσχομαι το κάνουμε. Εσείς μαζί με τον Υπουργό εδώ κάνατε μία επίσκεψη στο Πανεργατικό Νοσοκομείο Τρίπολης, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Την δύο λόγια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι επισκέπτομαι πολύ συχνά το Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, αλλά ιδιαίτερα και την Ψυχιατρική Κλινική. Είναι μία κλινική πρότυπο, για την οποία είχα ενημερώσει τον αρμόδιο υφυπουργό να έρθει να την επισκεπτούμε, γιατί ήθελα ιδίης όμαση ο κύριος υφυπουργός να δει την αρτιότητα αυτής της κλινικής, γιατί στόχος μας είναι όχι μόνο η περαιτέρω ανάπτυξη της κλινικής, αλλά να την καταστήσουμε κόμβο σε ό,τι αφορά τα ψυχιατρικά περιστατικά, όχι μόνο για την Πελοπόννησο, αλλά και για τη Δυτική Ελλάδα. Επιμένω σε αυτό που λέω, γιατί έχοντας στην αρμοδιότητά μου και άλλες ψυχιατρικές κλινικές στην 6η υγειονομική περιφέρεια, όπως και πανεπιστημιακές ψυχιατρικές κλινικές, πιστεύω ακράδαντα ότι η ψυχιατρική κλινική της Τρίπολης είναι εκείνη που μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στο κομμάτι της ψυχικής υγείας σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είδαμε ότι ο Υπουργός δεσμεύτηκε για κάποια πράγματα, για στελέχωση επιπλέον με προσωπικό της δομής. Ποια είναι τα άλλα ζητήματα τα οποία εσείς θέσατε ως άμεσης ανάγκης? Η άμεση ανάγκη για μένα είναι να ολοκληρωθεί η λειτουργία της κλινικής οξέων και βεβαίως να λειτουργήσει και ο χώρος που βρισκόμαστε εδώ, η παιδοψυχιατρική κλινική, η οποία για μένα είναι μια κλινική πρότυπη.